στις γραμμές μας οι αγαπημένοι μου Καπαδόκες, ο Σπύρος ο Δημητρίου, ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης. Καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα και στο Σπύρο και στους ακροατές. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, δυστυχώς, Λεωνίδα, σύμφωνα με την κυρία Μαρία Τοντόροβα, τα Βαλκάνια δεν αποτελούν για την Ελλάδα απλώς μια επικίνδυνη περιοχή κάπου στον κόσμο. Και τούτο γιατί η Ελλάδα είναι μέρος των Βαλκανίων. Χαριτωμένα ενημερώνεις ότι ο όρος Βαλκάνια σημαίνει στα τουρκικά υψηλή δασόδιο Ρωσίρα και επικράτησε τους αιώνες της τουρκοκρατίας, αντικαθιστώντας τον όρο Χερσόνησο του αίμου. Από αγαπημένη μου, ο αίμος, αυτά μας τα πληροφορεί ο Λεωνίδας, πήρε το όνομά του από το αίμα του Τιτάνα Τυφώνα, τον πλήγο Σωδίας, όταν εξαπέλυσε κεραυνούς εναντίον του. Κατά τον Ηρόδοτο, στην όρο σειρά του αίμου, υπήρχε και βωμός του Διονύσου. Λεωνίδα μου, ναι, Αντρέ, ας ανοίξουμε την πόρτα των Βαλκανίων που είναι για δίπλα μας, γιατί οι μυρωδιές που μου έρχονται, τα γεγονότα που κατεβαίνουν και τα μηνύματα που ακούγονται με έχουν βγάλει στο παράθυρο. Σ' ακούω. Ναι, γενικά σε όλο το γεωπολιτικό περίγυρο η ένταση αυτή τη στιγμή ανεβαίνει. Με βέβαια το επίκεντρο στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά γίνονται και διεργασίες στα Βαλκάνια, οι οποίες αυτή τη στιγμή ίσως δεν έχουν ακόμα πάρει την έκταση που προβλέπεται, αλλά δυναμητίζουν την όλη κατάσταση στη Βαλκανική Χερσόνησο, από την οποία φυσικά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε απόντες και δυστυχώς δεν έχουμε την παρουσία που θα έπρεπε το τελευταίο καιρό, ειδικά εκείνο με εκπλήσει. Τα 10 χρόνια των μνημονίων. Εκείνο με εκπλήσει, Λεωνίδα, είναι ότι η Σερβία είναι μια χώρα η οποία μάτως ταλαιπωρήθηκε. Απόλεσε σχεδόν το 60% των εδαφών της, σαν Γιουγκοσλαβία. Έχασε τη Βοσνία, το Μαυροβούνιο, έχασε την Κροατία, τη Σλοβενία και τα Σκόπια. Μέγα πρόβλημα και το Κωσυβοπέδιο. Μέγα πρόβλημά της. Και το Μαυροβούνιο. Μεύρα που το είπα. Ναι. Μεγάλο πρόβλημά της. Το βασικότερο σύμμαχό της. Μεγάλο πρόβλημά της. Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί με τους οποίους ανεπλάκει και σε εμφύλιο πόλεμο. Μουσουλμανικοί πληθυσμοί οι οποίοι εξοπλίζονται από την Τουρκία από τότε, το Κωσυβοπέδιο με τις πλάτες της Τουρκίας και βεβαίως η Αλβανία στο τέλος. Κι όμως ο πρόεδρος της Σερβίας με ανοιχτές αγκαλιές να υποδεχθεί τον Χαλίφη. Ναι, γιατί έχει καταφέρει να περνάει ως δύναμη επιρροής σε όλη την περιοχή και να μπορεί να κινείται και να συνάπτει συμφωνίες, να χρηματοδοτεί, να παίζει στα Βαλκάνια το παιχνίδι της ήπιας διείσδυσης με τη γνωστή, ας πούμε, πολιτική του ανοίγματος ιδρυμάτων, σχολείων, μουσουλμανικών, και να παίζει το χαρτί του μεσολαβητή για τη σταθερότητα των Βαλκανίων. Αυτό ακριβώς είναι το έλλειμμα ως προς τη δική μας την παρουσία. Αυτό που είπαμε πριν. Και όντως η Σερβία υπέγραψε συμφωνίες με την Τουρκία και αμυντικές και για εξοπλισμούς. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι περίεργο. Δηλαδή δεν θα το περίμενε κανείς. Δεν λέμε για τα Σκόπια, ούτε για την Αλβανία. Εντάξει, ψάχνει να βρεις μια κάποια λογική. Γιατί και αν η Σερβία χτυπήσει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ελλάδα θα τη βάλει μέσα. Δεν τη βάλει η Τουρκία. Αυτό βέβαια το οποίο επιθυμεί. Ναι, παρ' όλα αυτά βλέπουμε αυτή την ανίκεια στην περιφορά. Ναι, γιατί η αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, εκτός από το Αιγαίο, έχει προσανατολιστεί και στα Βαλκάνια. Διότι η Άγκυρα παίζει με το χάρτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν το ξεχνάει ποτέ, έτσι. Και κάτι το οποίο αντίθετα σε εμάς δεν υπάρχει ούτε καν στην ιστορία που διδάσκεται στα σχολεία. Δηλαδή εννοώ για τη Βυζαντινή περίοδο. Διότι μην ξεχνάμε ότι χίλια χρόνια αυτοκρατορία η Βυζαντινή, έτσι, περιλάμβανε όλα αυτά τα μέρη, όλες αυτές τις περιοχές που σήμερα η Τουρκία τις παρουσιάζει ως μέρος του τουρκικού κόσμου. Αυτή η προπαγάνδα είναι συστηματική της Τουρκίας και μέσα από
όπως είπα και πριν, εργαλεία ήπιας ισχύως, έτσι, που είναι το βασικό, μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού της, το οποίο συνέχεια δραστηριοποιείται στην περιοχή των Βαλκανίων, διαδίδοντας την τουρκική κουλτούρα και εκμεταλλευόμενοι τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς των βαλκανικών χωρών. Εμείς, αντίθετα, όχι μόνο δεν εκμεταλλευόμαστε τις σχέσεις μας με τις ορθόδοξες χώρες, αλλά αντίθετα από αυτή τη στιγμή έχουμε εμπλακεί και σε ένα παιχνίδι διχαστικό στα πλαίσια της Ορθοδοξίας, το οποίο και αυτό είναι ένα από τα χαστούκια τα οποία μπορεί να μας έρθουν τους επόμενους μήνες. Και μάλιστα έκανε μια πολύ σοβαρή δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ο Αναστάσιος, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό το ενδεχόμενο των διχαστικών τάσεων μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, αυτά ακριβώς τα χαρτιά που εκμεταλλεύεται η Τουρκία τις επιτρέπουν να αμφισβητεί συνολικά και τη συνθήκη της Λοζάνης, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι οι περιοχές που αφορούν την ανθιωτική πολιτική της Τουρκίας είναι και περιοχές των Βαλκανίων. Ακριβώς αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας προσπαθώ μέσα από την τη συζήτησή μας να αποκαλύψω σαν μία αρχή. Γιατί στο λόγο του ο Ερντογάν, και δεν το έγραψε κανένας, δεν το επεσήμανε κανένας, δεν το μνημόνευσε κανένας, τι του είπε? Είσαστε ένας λαός ο οποίος επεκτείνεται σε πολλές χώρες των Βαλκανίων. Είσαστε μια ζώσα πραγματικότητα για 5 τουλάχιστον χώρες. Κωσυβοπαίδιο, εν μέρη Μαυροβούνιο, Σκόπια και βεβαίως Ελλάδα. Ελλάδα, η μεγάλη Αλβανία φτάνει κάτω από τη Λάρισα. Στα Φάρσαλα σταματάει. Ναι, το ένα... Από την πλευρά μας την υλοποίηση της εθνικής σας αλήθειας. Είμαι θα δίπλα σας, κοντά σας, σαν αδελφοί λαοί. Ποιος θα είπε? Ο Τούρκος που στην Τουρκία δεν πήγε ούτε ένας Αλβανός. Είμαι να το έχω πει. Είχα να ξεκινήσει. 3.000 Αλβανοί να πάνε με εκείνο το τρένο που δεν γύρισε ποτέ. 4 χρόνια μετά, καμία επικοινωνία με τα σπίτια τους, χαμένοι κάπου στη λίμνη Βαν, εδέησε να γυρίσουν πίσω. Αλεξανδρούπολη τους δώσαν τα διαβατήρια, μπήκανε μέσα στα τρένα, τους δώσαν και τα ρούχα που φοράγανε και από το Δεδέαγατσα, την Αλεξανδρούπολη, μέχρι την Καβάλα, το τρένο έφτασε με το μηχανοδηγό, 3 ελεγκτές, τον επόπτη και καμιά σαρανταριά άτομα, τα οποία ήταν όλοι ευρύτες που κατεβαίναν στην Καβάλα για δουλειές. Από τα παράθυρα φύγανε, σαλτάρανε στη γη της επαγγελίας. Ναι, και οι Τούρκοι εκπαιδεύουν τις αλβανικές δυνάμεις, όπως εκπαιδεύουν και τις δυνάμεις των Σκοπίων και τους Βόσνιους μουσουλμάνους στη Βοσνία. Και το Κωσικό πεδίο. Και μάλιστα μετά από συμφωνία που έχουν κάνει, προβλέπουν τον εξυγχρονισμό των Σκοπιανών ενόπλων δυνάμεων. Τον έχουν αναλάβει αυτοί. Λοιπόν, αλλά αυτό που ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να θέσει κίνδυνο τη σταθερότητα των Βαλκανίων πέρα από το ζήτημα τη Μεγάλη Αλβανία είναι το Βοσνιακό. Διότι σήμερα η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι σε μια κρίση η οποία αποδεικνύει ότι αυτή η συμφωνία που είχε υπογραφεί ήταν ανεφάρμοστη ουσιαστικά, έτσι. Δεν μπορεί να συμβιβάσει την κατάσταση στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και είμαστε κοντά στην ώρα να αποδεχτούμε ότι το σύστημα του Ντέιτον, ας πούμε, είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Και σε αυτά όλα υπάρχει ο δάχτυλος της Τουρκίας, βέβαια. Μέσα σε μια κατάσταση τέτοια, αυτό που λέμε ο λύκος στην αμπούλα χαίρεται, ας πούμε, η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις διαταραγμένες ισορροπίες στα Βαλκάνια. Και για την υλοποίηση αυτή της στρατηγικής, η Τουρκία χρησιμοποιεί ό,τι μπορεί. Δηλαδή τους τουρκόφρονους μουσουλμάνους, τους μη τουρκόφρονους αλλά μουσουλμανικούς πληθυσμούς παλιούς που πάντα υπήρχαν στα Βαλκάνια από παλιά, το μακεδονικό θέμα, το ζήτημα των τζάμιδων και βέβαια το μεταναστευτικό ζήτημα, τις μεταναστευτικές ροές. Συστηματικά μέσα από όλα τα εργαλεία που μπορεί, που επεμβαίνει και με στρατηγική, έτσι. Και είδαμε και στην υπόλοιπη περιοχή, έτσι,
στα γεγονότα στην κεντρική Ασία με την ευρύτερη οικογένεια των λαών που θεωρείται. Μην πάμε εκεί πέρα. Ναι, μην πάμε τώρα. Μην πάμε να κάτσουμε στα Βαλκάνια. Ναι, μην φύγουμε από εκεί. Τα Βαλκάνια είναι ακριβώς ένα κομμάτι της στρατηγικής. Να ενημερώσουμε τον κόσμο που ακούει ότι μεταξύ 7 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου στη Βουλγαρία η Τουρκία ξεκίνησε μία προπαγάνδα με μία μυσαλόδοξη ρητορική. Μη διστάζεις να λες είμαι Τούρκος, είμαι Μουσουλμάνος. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα τουρκικά. Αυτό γιατί να επηρεάσει την απογραφή που γινόταν αυτό. Στην απογραφή του πληθυσμού. Ναι, ναι. Αντρέα μου, να σας διακόψω. Την τελευταία φορά που το έκανε αυτό επί Σοβιετίας, επί Ζίφκοφ, το πλήρωσε πάρα πολύ άσχημα γιατί αδειάσανε τη Βουλγαρία από τους Τούρκους. Την άδειασε ο Ζίφκοφ ολόκληρη. Τους μάζεψε όλους και τους πήγε όλους στα σύνορα με την Τουρκία, τους έδιωξε. Η Σοβιετική, έτσι, Βουλγαρία. Τώρα ξέρεις τι έγινε. Τον κάλεσαν οι Βουλγαροί με τιμές και δόξες. Αυτά. Να πάει ο Χαλίφης στη Σόφια και να του απλώσουν και κόκκινα γαλιά. Όλα αυτά που περιγράψατε πριν, Αντρέα, τι δείχνει? Δείχνει την ανυπαρξία τη δικιά μας στα Βαλκάνια. Ο Τούρκος κάνει παιχνίδι μόνος του. Εμείς, σαν Ελλάδα, όχι σαν κυβέρνηση, σαν Ελλάδα, πού είμαστε σε αυτό το παιχνίδι? Βλέπετε κάτι με την Αλβανία, με τα Σκόπια, με τη Βουλγαρία, με τη Σερβία, σαφήνει με τη Ρουμανία. Σαφήνει ο αριστερός βρικόλακας να κινηθείς καθόλου? Πού είμαστε εμείς? Σε ρωτάω απλά. Σε αφήνει ο αριστερός βρικόλακας να δηλώσεις παρουσία? Ό,τι κινησί σου για να κάνεις, στο δρόμο τους βρίσκεις. Εμείς, σαν Ελλάδα, τα τέλη της δεκαετίας του 90, είχαμε εντός εισαγωγικών, το τονίζω, σχεδόν αγοράσει τα Βαλκάνια οικονομικά. Πού πήγαν αυτά όλα? Είχαμε αγοράσει τις υποδομές όλων αυτών των χωρών. Ναι, αλλά δε. Αντιλαμβάνεται κάποιος τι σημαίνει να έχεις αγοράσει υποδομές μιας χώρας? Σπύρο, πολιτικά δεν κάναμε τίποτα. Οικονομικά βολευτήκανε. Δουλειά βρήκανε. Ψωμί τους πήγες. Ξέρετε πόσες ήταν οι επενδύσεις το τελευταίο δεκάμηνο, τα τελευταία χρόνια με μετρήστε τελευταίο δεκαμήνο στη Σερβία από την Τουρκία? Σπύρο και πάλι. Προηγήθηκε καμία πολιτική συμφωνία προτού ξεκινήσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις επενδύσεις? Δεν υπήρχε σχέδιο. Κανένα σχέδιο. Λοιπόν. Λέγανε, να θυμίσω εκείνη την εποχή ο κύριος Σιμίτης, έτσι έλεγε για την Ελλάδα που ανοίγεται, χωρίς σχέδιο. Φεύγαν τα λεφτά από εδώ, γινόντουσαν επενδύσεις εκεί, εξαγοράζονταν οι υποδομές, οι οποίες εξατμίστηκαν. Πού πήγανε? Οι μεν υποδομές τηλεπικοινωνιακές περάσαν στα χέρια των Γερμανών μέσω ΟΤΕ και μέσα από εκεί οι βουλγαρικές, οι ρουμανικές, οι σκοπιανές επενδύσεις του ελληνικού ΟΤΕ, του ιδρώτα του ελληνικού λαού, έτσι. Υποδομές, μιλάμε για υποδομές. Αυτά όλα είναι υποδομές, όταν ελέγχεις ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, καύσιμα, νερό, τα πάντα, δεν χρειάζεται να έχεις κάτι άλλο. Έπνιξες τη χώρα την άλλη μέρα το πρωί. Είναι απλά. Μάλιστα. Ποιος είναι σήμερα ο χειρότερος εχθρός? Πες το. Τι εννοείς να λες ο χειρότερος εχθρός? Ο χειρότερος, ο πιο μισητός γείτονάς του. Ποιος είναι? Εμείς. Ακριβώς. Για να καταλάβεις ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς. Αντρέα, το πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το θέμα να εντοπίσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί είναι οικονομικό, είναι στρατιωτικό. Πριν από τις οικονομικές κινήσεις ή τις στρατιωτικές, πρέπει να υπάρχει το θρόνημα, το βασικό, να υπάρχει το όραμα. Σε αυτό το σημείο υστερούμε. Αυτό είπαμε ότι δεν υπήρχε. Μα το είπα, ρε Λεωνίδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πριν από λίγο, Λεωνίδα. Μα αυτό είπαμε ότι δεν υπήρχε σχέδιο. Δεν σου επιτρέπουν μετά το 1974 να υπάρχει οποιοδήποτε φρόνημα. Μετά το 1974 θα περπατήσεις κάτω από το αριστερό μπρούσκουλο. Κοίτα, Αντρέα μου, το πρώτο χαστούκι το φάγαμε το 1974. Και επειδή μιλάμε και για τη σήμερα για τα Ραφάλ και για τις αγορές, τους εξοπλισμούς, να πούμε ότι επί Χούντας είχαν γίνει μεγάλες αγορές όπλων, σημαντικότατες. Είχαμε πάρει 4 γαλλικές πυραυλακάτους και ολοκένουργες και σύγχρονες. 4 γερμανικά υποβρύχια. 5 αντορπιλικά αμερικάνικα και ένα σωρό άλλα όπλα τα οποία μόλις είχαν αποκτηθεί. Και όμως, τα Φάντομ τότε που ήταν. Φάντομ 4, βεβαίως. Μόνο εμείς και το Ισραήλ τότε. Κανένα από αυτά τα όπλα δεν πήρε εντολή
να αποτρέψει την τουρκική εισβολή. Γιατί δεν πήρε εντολή? Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα, ότι εντάξει οι εξοπλισμοί, αλλά αν δεν υπάρξει το ανάλογο, η ανάλογη πολιτική βούληση, το είδαμε και στη συνέχεια επί εποχή Σιμίτη. Δεν έγινε η αγορά του αιώνα επί Σιμίτη. Και η κλοπή του αιώνα. Λοιπόν, αυτά τι συνέπεια είχαν. Αν θυμηθούμε τι ακολούθησε την αγορά του αιώνα, πώς έγινε τι έγινε στα Ίμια το βράδυ των Ημείων, τι έγινε με την παράδοση του Ωτσαλάν, αυτή την ατιμωτική εξέλιξη στις σχέσεις με τους Κούρδους, τι έγινε στη συνέχεια με τη Σερβία, από όπου πέρασε όλο το ΝΑΤΟ από εδώ για να εισβάλλει στη Σερβία, την συνθήκη της Μαδρίτης και ένα σώρο. Δηλαδή η αγορά του αιώνα επέτρεψε τίποτα από όλες αυτές τις υποχωρήσεις που κάναμε. Αν δεν έχει σχέδιο τα όπλα τα πάρεις, είναι γιατί έχεις ένα σχέδιο. Αλλιώς δεν τα παίρνεις. Ναι, ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι οι πύργοι της πόλης, έλεγαν οι αρχαίοι μας, είναι οι άνδρες της. Εμείς εδώ, Λεωνίδα, στην Ελλάδα έχουμε και άλλο ένα λόγο. Και γκρέμισαν τα τείχη όταν είχαν Ολυμπιονίκες, όχι όταν έπαιρναν όπλα. Λεωνίδα μου, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και άλλο ένα λόγο να εξοπλιζόμαστε. Το ζήσαμε στην αγορά του αιώνα, ποιος ήταν αυτός ο λόγος. Ακόμα τα λεφτά δεν τα έχουμε βρει από τις κλοπές. Τιμωρήθηκαν κάποιοι, το χρήμα δεν βρήκαμε. Το χρήμα, αυτό που ακούστηκε, η διασπάθηση αυτή, πού ήταν? Βρέθηκε, επέστρεψε από εκεί που κατατέθηκαν. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό να τιμωρήσω κάποιον να βάλω φυλακή. Τα λεφτά να βρω. Ναι, η ιστορία μας των τελευταίων τουλάχιστον 120 χρόνων μας λέει ότι όποτε είχαμε νίκες υστερούσαμε σε όπλα. Λέει, το 40 ας πούμε δεν ήμασταν τίποτα από εσάς στην Ιταλία. Τι? Τίποτα δεν ήμασταν. Ναι, ακριβώς. Αλλά στους Βαλκανικούς πολέμους, αν πάμε στις μεγάλες ναυαρχίες που το ναυτικό μας θριάβευσε του 1912, γράφει η ιστορία, μετράγαμε τα πλοία, λέει, μετράγαμε τους τόνους και τα πυροβόλα και μειονεκτήσαμε σε όλα. Στον αριθμό των πλοίων, στα εκτοπίσματα, στις θωρακίσεις, στα πυροβόλα. Αλλά είχαμε πληρώματα με ασύγκριτη ναυτική εμπειρία, με υψηλότατο ηθικό. Αυτά λέει ο Κουτουριώτης. Και βέβαια είχαμε αρχηγό, ο οποίος είχε τη συνείδηση των μπουρλοτριέριδων του 21 και μπόρεσε να κατευθύνει. Αυτά είναι τα πρώτα και κύρια. Ξέρετε τι έγινε μετά τις ναυμαχίες της Λίμνου και της Έλλης? Κατέρευσε ο τουρκικός στόλος και μετά από λίγο έγινε το πραξικόπημα των Νεοτούρκων που ανέτρεψε την στρατιωτική ηγεσία. Και ο νέος αρχηγός του στόλου τότε, ο Ταχύρ Μπέις, έγραψε στην αναφορά του: ο Αβέροφ απέδειξε ότι οι πόλεμοι δεν κερδίζονται από τα όπλα, αλλά από αυτούς που τα χειρίζονται. Τα λέει ο Τούρκος, ο Ταχύρ Μπέις. Το αποτέλεσμα της ναυμαχίας της Λίμνου απέδειξε τη μεγάλη αλήθεια, ότι η ποιότητα του έμψυχου υλικού είναι η κυριαρχούσα. Τρία αξιόμαχα σκάφη είχαμε εμείς εναντίον ενός, του Αβέροφ. Ιδού το αποτέλεσμα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει ότι το πρώτο και κύριο είναι το φρόνημα. Και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Εγώ δεν βλέπω κανένα φρόνημα να καλλιεργείται. Το αντίθετο. Το αντίθετο γίνεται. Αποδυνάμωση του φρονήματος. Καταρχάς, δεν μπορούν να έχουν αξία τα όπλα, δεν υπάρχει φρόνημα. Είναι ανενεργά. Όλων των ειδών τα όπλα είναι ανενεργά, δεν υπάρχει φρόνημα. Σήμερα είχαμε την άφηξη των 6 Ραφάλ. Μπράβο, ναι. Που υποτίθεται ότι στο σύνολό του ο πολιτικός κόσμος θα είναι εκεί για να δεν υποδεχθεί. Τι έγινε? Σκοτωθήκανε μεταξύ τους. Η εικόνα απόλυτη διάλυση. Θυμάμαι όταν οι Τούρκοι εμφανίσανε τους S-400. Στα εγγένεια των S-400 ήταν όλα τα τουρκικά κόμματα. Βέβαια. Δεν ακούστηκε μία κουβέντα. Ένας διχαστικός λόγος. Έλεγε ο αρχηγός αντιπολιτεύσεως, χαιρετίζουμε ένα όπλο υπερπροστασίας. Δεν πάω παραπέρα. Αυτό μας κατατρέχει, Αντρέα, που είπε. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε. Μας κατατρέχει. Πάρα πολύ. Ας πούμε, αν είχαμε αγοράσει Σουχόι και όχι Ραφάλ, θα ήταν εκεί και το Κουκουέ. Να, γιατί? Διόλα πίθανε. Γιατί όμως? Γιατί να χαίρεσαι, δηλαδή, αν θα αγοράσω ένα όπλο που προστατεύει το σπίτι από το Ρώσο, και δεν χαίρεσαι, ας πούμε, αν θα αγοράσω ένα όπλο από τον Άγγλο που προστατεύει το σπίτι? Ποια είναι η διαφορά? Ξαναγυρνάμε και πάλι στα Βαλκάνια, που είναι η καρδιά της κουβέντας μας. Αλλά βλέπετε ότι αυτές οι εντάσεις δεν υπάρχουν μόνο με τους Τούρκους. Υπάρχουν και μεταξύ τους. Δηλαδή, οι Σέρβοι με τους Αλβανούς είναι στο παραπέντε. Καλά, είναι προϊόν οι εχθροί αυτοί, ναι, δεν πρέπει. Όπως με τους Βόσνιους. Τα πράγματα
έχουν πάει σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Μόνο που στη Βοσνία αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, συγκλίνουν οι εθνικισμοί και των Σέρβων και των Αλβανών και των Κροατών. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η οντότητα δεν έχει μέλλον. Δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί. Λίγο παρακάτω, στο Κόσοβο, δεν υπάρχει αύριο η κατάσταση. 30 χρόνια τώρα και είναι το ίδιο τεταμένη. Δεν έχει γίνει καμία υποχώρηση σε τίποτα και σε οτιδήποτε. Και βέβαια, την ύπαρξη του Κοσόβου, ελάχιστα κράτη την αποδέχονται. Ναι, δεν το έχουν αναγνωρίσει φυσικά. Η έκφραση λοιπόν της κυρίας Τοντόροβα, την οποία την έχει βάλει και προθήκη στο άρθρο σου, μας υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι μέρος των Βαλκανίων. Γιατί εμείς το παίζουμε ότι είμαστε κάπου στην Ευρώπη, στο Βέλγιο δίπλα. Και δεν τρέχει τίποτα. Στις Άλπες. Έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε στη γεωγραφία αυτή από χιλιετίες. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μοίρα μας. Και μίλαμε Βαλκάνια, κανονικά πρέπει να λέμε η Χερσόνησος του αίμου, η ελληνική Χερσόνησος του αίμου. Η παρουσία της Ρωσίας στα Βαλκάνια, Σπύρο. Αυτό είναι, Ανδρέα, το ζήτημα που, για τη Σερβία. Είναι ότι ο πόλος, ένας από τους πυλώνες ισχύος της Ρωσίας στα Βαλκάνια είναι η Σερβία. Γι' αυτό και πριν από 2 εβδομάδες περίπου που επισκέφθηκε ο Ναύαρχος, ο αρχηγός του στόλου του ΝΑΤΟ, τη Σερβία και έκανε κάποιες δηλώσεις αφήνοντας αποχρώσεις ενδείξεις, είπε ακριβώς δηλαδή ότι η συμμαχία χαιρετίζει τις προσπάθειες της χώρας για να τονώσουν την αμυντική τους ικανότητα. Η Ρωσία μέσω της Ζαχάροβα βγήκε αμέσως και απάντησε απέναντι στο ΝΑΤΟ και του είπε ακριβώς ότι θα ήθελα να υπενθυμίσω στον Μπρέκ, δηλαδή στον Ναύαρχο, τον αρχηγό των ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, και σε όλους τους συναδέλφους του ΝΑΤΟ, δύο σημαντικά γεγονότα. Η αμυντική ικανότητα της Σερβίας τα τελευταία περίπου 200 χρόνια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο σύντομα ανταποκρίνει τη Ρωσία σε εξωτερικές απειλές σε αυτή την νοτιοσλαβική χώρα. Έγινε πριν από 10 μέρες αυτή η δήλωση. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Ρώσος δείχνει και εδώ, έτσι, ότι ο άλλος πυλώνας ισχύος που είναι στα Βαλκάνια, που είναι η Σερβία, δηλώνει την παρουσία του. Έτσι. Άρα. Τώρα, το γιατί οι Σέρβοι κάνουν το παιχνίδι με τους Τούρκους ή οι Τούρκοι κάνουν το παιχνίδι με τους Σέρβους. Είναι δύο ερωτήματα αυτά. Η Τουρκία σίγουρα θα επιχειρήσει, έχει κάνει ήδη διείσδυση οικονομική μέσα στη Σερβία. Ο Σέρβος μπορεί να φύγει από το εναγκάλισμα της Ρωσίας. Ή τι σημαίνει αν φύγει? Όπως ο ένας άξονας είναι στο Καζακστάν για τη Ρωσία, ο άλλος άξονας είναι η Σερβία. Άρα λοιπόν, η Δύση στο ψυχροπολεμικό κλίμα απέναντι στη Ρωσία θα κοιτάξει και το ένα μαλακό υπογάστριο που ήταν το Καζακστάν και το άλλο στα Βαλκάνια που είναι η Σερβία και η πίεση που έκανε και για το ζήτημα των Σκοπίων. Έτσι, οι ονοματοδοσίες, η πίεση για τον ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τα πράγματα είναι για να σπάσουν τον άλλο πυλώνα της Ρωσίας. Σε αυτό όλο το παιχνίδι εμείς τι κάνουμε? Έστω και σαν σύμμαχοι με τη Δύση. Αυτά αφορούν τη γειτονιά μας, την εξώπορτά μας. Δεν συμβαίνουν κάπου μακριά. Δεν μπορούμε να απέχουμε. Το κάθε πράγμα πρέπει να παρακολουθούμε. Όπως παρακολουθούν οι Τούρκοι το ίδιο κάθε πράγμα που συμβαίνει γύρω τους, και όχι μόνο γύρω τους, σε μεγαλύτερο εύρος. Εμείς που το έχουμε αφήσει αυτό. Και θα χρησιμοποιηθούν τα Βαλκάνια σαν οδό. Χρησιμοποιούνται, Λεωνίδα, ήδη. Ήδη. Και το θέμα της Αλεξανδρούπολης είναι μέσα στα σχέδια, αλλά εξίσου εκμεταλλεύονται και το λιμάνι του Δυραχείου πλέον. Λεωνίδα, για να γίνει βάση μεταφοράς στρατευμάτων. Σε μια νέα μορφή νέου ψυχρού πολέμου, τα Βαλκάνια αποτελούν χτύπημα. Όπως και η περιοχή, στην Κεντρική Ασία, κάτω από τη Ρωσία. Με το Καζακστάν, παράδειγμα. Και όχι μόνο, μπορεί να δούμε και άλλα πράγματα να συμβαίνουν. Αλλά ο άλλος πυλώνας ισχύος της Ρωσίας είναι εδώ, στα Βαλκάνια. Και δεν είναι μόνο τώρα, ήταν και από πάντα. Από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, να μην σας πω και πιο πριν. Επί τσαρικής Ρωσίας. Είναι άλλωστε το πρώτο ξύλο μας μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ξεκίνησε στα Βαλκάνια. Ούτως ή άλλως ο δικός μας εμφύλιος πόλεμος. Με τη δημιουργία ναρκοκρατών κλπ. Βέβαια. Ο δικός μας εμφύλιος υπήρξε κομμάτι αυτής της αντιπαράθεσης. Και να προσθέσουμε και ότι εκτός από την Τουρκία, στη μεθοδική διείσδυση στους βαλκανικούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς συμμετέχει και το Κατάρ. Το οποίο χρηματοδοτεί βέβαια και σε όλες τις περιοχές της πρώην Ιουγκοσλαβίας, στην Κροατία, στην Βοσνία κλπ. Έχει παρουσία μεγάλη πολιτικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Κατάρ. Και από τα Αραβικά Ηνωμένα Εμμυράτα.
τα οποία Αραβικά Ενωμένα Εμμυράτα μόλις σήμερα, χτες σήμερα, δώσανε 5 δις στην Τουρκία. Βάλανε ναι. μαξιλαράκι στην οικονομία της. Ακριβώς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ένα άλλο πάλι καινούριο είναι ότι από ό,τι φαίνεται και από τη Λιβύη οι πληροφορίες λένε για άνοιγμα προς την Τουρκία και του Χαφτάρ. Του μόνο φίλου που είχαμε μέχρι τώρα στη Λιβύη. Το τελευταίο κερασάκι στη βαλκανική τούρτα. Α, ήθελα να σου δώσω άλλο κερασάκι. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Για αυτό μας το ερώτημα που έκανες πριν. Μας το επιφύλασαν οι άρτιοι ονομασθέντες Βόρειοι Μακεδόνες, οι οποίοι υπέγραψαν με τον Ταγίπ ένα σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας σε θέματα εξοπλισμών, σε θέματα οργανώσεως, σε θέματα οικονομικά και σε θέματα εκπαιδεύσεων. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει άμα βγει το ΒΜΡΟ ξανά εκεί. Οι θερμότεροι υποστηριχτές αυτής της συμφωνίας των 16 σημείων ήταν βέβαια τα αλβανικά κόμματα, με την παρότρινση, την όθηση και την ενθάρρυνση του διαβόητου ράμα. Είναι το τελευταίο κερασάκι σε αυτούς τους οποίους δώσαμε ταυτότητα, γλώσσα, διαβατήριο, σημαία μας την είχαν πάρει με το έτσι θέλω και ιστορία. Έχουν όνομα. Δεν είχαν όνομα. Δηλαδή, σε μια χώρα μεγαλύτερο δώρο δεν μπορεί να κάνει. Την έκανες από το τίποτα να υφίσταται σαν κρατική οντότητα. Έκανε μαζί σου κανένα σύμφωνο αμοιβαιότητας, φιλίας, την έβαλες στο ΝΑΤΟ, την βάζεις στο πάνω πιάτο, την κατεβάζεις στην ΕΟΚ και πήγε και έκανε τη συμφωνία μαζί με τον Τούρκο. Δηλαδή, τι να σου πω ρε φίλε, τι να σου, τέτοια κατάδια ούτε και σε επιχρήμαση εκδεδομένη. Πάντως γενικά οι εξελίξεις όλες στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή μας συνδέονται και με αυτά που μπορεί να γίνουν στα Βαλκάνια. Ένα χάδι τώρα κάναμε σήμερα, Λεωνίδα. Και τα Βαλκάνια έχουν πολλές περιοχές που μπορούν ξαφνικά να ένα γίνουν πρωτοσέλιδα. Αντρικό. Έχει ένα άρθρο το οποίο είναι φωτιά. Να σου από το άρθρο αυτό μόνο κάτι πασπαλίσαμε. Ένα δώρο ενός δευτερολέπτου να σου κάνω. Γι' αυτό ρωτούσε στην προηγούμενη ώρα για ποιο λόγο στηρίζουν εδώ και έναν αιώνα την Τουρκία. Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω τι είναι αυτό που θες να ακούσεις. Θα σου το πω με ένα λόγο. Η κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας, όπου κάνει όλο αυτό το σαματά, ξέρεις σε ποιον ανήκει το 51%? Στη μεγαλύτερη οικογένεια Ντομνέ της Τουρκίας μαζί με τη ΣΕΛ, τη Βρετανική. Καλό βράδυ. Θα κάνουμε συνέχεια για αυτό να σου πω. Αφού ξέρω τι θες να ακούσεις, αυτό σου λέω. Δεν είναι θέμα. Μα δεν είναι θέμα τι θέλω να ακούω. Αυτά τα διαβάζουμε όλοι. Αλλά και από την άλλη την πλευρά, διαβάζω την κατάτια μας. Αντρέα, να υπενθυμίσουμε ότι το άρθρο στο οποίο αναφέρεσαι είναι στο περιοδικό Nexus που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Είναι του Ιανουαρίου. Μια χαρά είναι, αλλά από όλο αυτό το λίγα σημαντικό άρθρο φθαρνιστήκαμε δύο φορές απόψε. Λοιπόν, καλό βράδυ και στους δύο. Καλό βράδυ και καλό βράδυ σε όλους. Αγαπημένοι, φτάσαμε στα σπίγνα τέρμινη.